Η τέχνη της φυγής, το λεγόμενο και parkour, τίνει να γίνει μόδα στη χώρα. Νέοι και νέες που λατρεύουν την περιπέτεια επιχειρούν πολύ επικίνδυνα άλματα, ακόμη και από κτίριο σε κτίριο. Όσοι ασχολούνται με το άθλημα είναι σκληρά εκπαιδευμένοι, ενώ οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. Αντιμετωπίζουν τα κτίρια της πόλης, τους τοίχους και τα κάγκελα σαν εμπόδια. Λατρεύουν το parkour με το σωστό τρόπο, με ασφάλεια. Είναι η τέχνη της φυγής, δηλαδή χρησιμοποιείται για να φύγεις από μια κατάσταση. Όλα εξαρτώνται από σένα. Εσύ θα φταίς άμα κάνεις κάποια μεγάλη χαζομάρα και τραυματιστείς. Τρέχουν σαν κάποιος να τους καταδιώκει. Δεν σταματούν ποτέ. Σκοπός μας είναι να φτάσουμε από ένα σημείο α του χώρου σε ένα σημείο β με τον πιο βέλτιστο τρόπο. Ρε ψηλέ, αυτό είναι επικίνδυνο ρε. Πάμε. Θέλω να το κάνω, δεν μπορώ, περίμενε. Πρόσεχε. Οι κορυφαίοι του παρκούρ περνούν εκατοντάδες ώρες σε γυμναστήρια και δρόμους για να είναι σε θέση να πετάξουν από ταράτσα σε ταράτσα. Μόνο η σκληρή προπόνηση, λένε, τους εξασφαλίζει. Όποιος θέλει να ξεκινήσει να διαβάσει σχετικά με αυτό, να μην βγει απλώς και να κάνει ό,τι βλέπει στην τηλεόραση, γιατί είναι σίγουρο ότι θα τραυματιστεί, γιατί δεν έχει την εμπειρία. Οι μικροτραυματισμοί είναι αναπόφευκτοι, αφού ειδικά στο παρκούρ κάθε εμπόδιο είναι για καλό. Είναι πολύ επικίνδυνο αν δεν έχεις το κατάλληλο μυαλό, αν υπερεκτιμείς τις δυνατότητές σου. Παρότι πάντως απαιτεί σκληρή προπόνηση, οι αθλητές πολλαπλασιάζονται και μπορείτε να τους βρείτε παντού, από τα μουσεία μέχρι τα σούπερ μάρκετ. Η διαφορετική αντίληψη του χώρου είναι χαρακτηριστικό όσων ασχολούνται με το παρκούρ. Για μας είναι ο προάβλιος χώρος ενός σούπερ μάρκετ, για αυτούς ένα προπονητήριο.